έκριθμη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση σε ελληνοτουρκικά σύνορα μετά τις ανακοινώσεις της Τουρκίας για ανοιχτά σύνορα, προτρέποντας έναν μεγάλο αριθμό μεταναστών να φτάσουν στα σύνορα και να περάσουν στην Ευρώπη. Εκατοντάδες πρόσφυγες, άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά παραμένουν στην ουδέτερη ζώνη των ελληνοτουρκικών σύνορων στις Καστανιές του Εύρου. Εκεί ισχυρές είναι και οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και του στρατού που προσπαθούν να αποθήσουν τους μετανάστες. Ο αγώνας ο δικός μας είναι τιτάνιος να κρατήσουμε τα σύνορά μας κλειστά σε αυτές τις μεταναστευτικές ροές. Και ξεκάθαρα πλέον πρόκειται για μεταναστευτικές ροές. Πολλές εθνικότητες δεν είναι Σύριοι. Μετά τις εξαγγελίες ξεκίνησαν να έρχονται τα κύματα και αυτά αντιμετωπίζουμε μέχρι και σήμερα. Αυστηρό και πρόσπασα κατεύθυνση το μήνυμα που στέλνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης. Η χώρα δέχεται και καλοδέχεται όλους εκείνους που διαθέτουν νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα. Λοιπόν, ήρθαμε σήμερα το πρωί εδώ στις Καστανιές του Εύρου, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για να αποκτήσουμε εικόνα της κατάστασης ειδής όμαση. Διαπιστώσαμε ότι τα σύνορα φρουρούνται, προφυλάσσονται άριστα. Θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν εδώ. Στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, σε άλλες περιοχές και του λιμενικού, που επί δύο μερόνυχτα κάνουν το καθήκον τους για να διασφαλίσουν το απαραβίαστο των ελληνικών σύνορων που είναι, θυμίζω, και τα σύνορα της Ευρώπης. Συγχαρητήρια σε όλους. Τα σύνορα φυλάσσονται κατά τρόπο, θα έλεγα, εξαιρετικό. Οι άνθρωποι είναι εδώ, οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί, κάνουν ό,τι πρέπει, όπως σας είπα, για να φυλάξουν τα σύνορα της Ελλάδας. Ξέρουμε πώς είναι από την άλλη πλευρά? Δεν ξέρουμε. Υποθέτω ότι ο αριθμός αυξομειώνεται. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια οργανωμένη μετακίνηση προς τα σύνορα, αλλά από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Έχετε μιλήσει με τον ομολογό σας? Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον ομολογό μου. Θα ενισχυθούν περισσότερο δυνάμεις, κύριε Υπουργέ, αν αυτό επιτεθεί? Από Ευρώπη έχετε αποστολή? Αν χρειαστεί, θα ενισχυθούν. Θα γίνει ό,τι χρειαστεί για να φυλαχτούν τα σύνορα της Ελλάδας. Επιτάπητος όλα τα θέματα στο Κισαία, με την κυβέρνηση να αποστέλει και μαζικά SMS στους μετανάστες να μην επιχειρήσουν να περάσουν παράνομα τα σύνορα.